Προς κοινό γλώσσα. Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην καθιερωμένη γλωσσική μας εκπομπή με τον καθηγητή γλωσσολογίας, κύριο Γεώργιο Μπαμπινιώτη. Καλώς ήλθατε κύριε καθηγητά και χρόνια πολλά σε όλους και σε όλους. Χρόνια πολλά, υγεία να έχουμε όλοι και όλα τα καλά σε όλους τους Έλληνες. Υγεία και αγάπη είναι τα σημαντικότερα αγαθά. Να ξεκινήσουμε κουβεντιάζοντας για την ετοιμολογία και πάλι, κύριε καθηγητά, διότι η πρώτη εκπομπή αυτής της σειράς ξεκίνησε με το έτοιμον, με ύψιλον, με την αλήθεια των λέξεων. Και η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές προστρέχουμε σε λεξικά. Θα ήθελα να πω στις φίλες και τους φίλους ότι υπάρχει και μία σελίδα στο διαδίκτυο, στο facebook, σε προσκυνό γλώσσο και εκεί υπάρχουν αιτήματα, γιατί η ετοιμολογία είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί πάρα πολλές και πάρα πολλούς. Οπότε θα ήθελα να μας μιλήσετε για τα ετοιμολογικά λεξικά. Πού μπορούμε να προστρέχουμε. Κυρία Φλέσα, είναι κέρια η ερώτηση, γιατί πραγματικά και σε μένα φτάνουν ερωτήσεις που θα μπορούσαμε να βρούμε αυτό, εκείνο, για την ετοιμολογία. Όλοι ενδιαφερόμαστε θα έλεγα ενστικτοδός για την προέλευση κάθε λέξεως, ιδίως κάποιων πιο εύχριστων λέξεων. Άρα είναι χρήσιμο νομίζω έγκυρα από, εν πάση περιπτώσει έναν ειδικό, να πούμε ποια είναι τα πιο προσιτά και έγκυρα ετυμολογικά λεξικά, αν ήθελε κανείς ποτέ να τα συμβουλευτεί, να τα αναζητήσει. Θα ξεκινήσω, κυρία Φλέσα, από την ετυμολογία που για πρώτη φορά επιστημονικά καταγράφηκε, αποτυπώθηκε που αλλού στο ιστορικό λεξικό της Ακαδημίας Αθηνών. Το ιστορικό λεξικό της Ακαδημίας Αθηνών από το λίμα δε μέχρι το λίμα διάλεκτος. Βρίσκεται τώρα στον έκτο τόμο ο οποίο όπω βλέπετε είναι εντυπωσιακό, ξεκίνησε αυτό το λεξικό, του οποίου ο τίτλο είναι Ιστορικών Λεξικών τη Νέα Ελληνική, τη τε μιλουμένης και των διαλέκτων, άρα είναι και τη κοινή και των διαλέκτων, ξεκίνησε το 1933 ο πρώτο τόμο. Στο Μεσοπόλεμο δηλαδή. Ναι, και φτάσαμε στο 2016 που είναι ο έκτος τόμος ακόμη, γιατί... 83 χρόνια δηλαδή. 83 χρόνια. Μάλιστα. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι κάθε λίμα στο λεξικό αυτό είναι και ένα άρθρο με πολλές απαιτήσει, διότι περιλαμβάνει όλους τους τύπους, τους διαλεκτικούς που Μάλιστα. χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα. Δεν είναι απλή η σύνταξη. Από την άλλη μεριά... Καλό θα ήταν να επισπευστεί. Ναι, ναι. Ως... Να μην σα ρωτήσω, δηλαδή, εσεί με την πείρα σα πότε βλέπετε να έχει ολοκληρωθεί το έργο, διότι φοβούμαι ούτε τα παιδιά ούτε τα εγγόνια μα θα έχουν την χαρά να πιάσουν στα χέρια του αυτό το λεξικό, το οποίο βέβαια από ό,τι αντιλαμβάνομαι και όπω μα λέτε είναι πληρέστατο. Είναι ένα επιστημονικό λεξικό ναι. που ξεκίνησε με Εργάζονται τον Γιώργιο Χατζηδάκη και οι επιστημονικοί συντάκτε του ιστορικού λεξικού, έτσι λέγεται ιστορικό λεξικό της Ακαδημίας Αθηνών, δουλεύουν με αυτό. Ένας αριθμός γλωσσολόγων δουλεύει με αυτό. Επομένως, αυτά για το πρώτο στην πραγματικότητα ετιμολογικό λεξικό που βρίσκεται εκεί που είπαμε. Mm -hmm. Αλλά ο πατέρας της ετυμολογίας ως προς τα λεξικά υπήρξε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, ο Νικόλαος Ανδριώτης. Δηλαδή, το πρώτο ειδικό ετυμολογικό λεξικό που έχουμε, το 1951, είναι το λεξικό, ετυμολογικό λεξικό της κοινή νεοελληνικής. Σε τρίτη έκδοση το λεξικό αυτό εξεδόθη το 1988, τρίτη έκδοση. Θα ήθελα να πω ότι το σημαντικό με αυτό το λεξικό, αν μας ακούνε δάσκαλοι, φιλόλογοι, άνθρωποι που ενδιαφέρονται, είναι ότι στα λίμματα έχει παραπομπές ποιος έχει δώσει αυτήν ή εκείνη την ετιμολογία, άρα έχει τις πηγές. Πολύ σημαντικό και Κα... για τους ερευνητές. Για τους ερευνητές. Κάτι που οι άλλοι το αποφεύγουμε για να μην φορτώνουμε τα λίματα. Όμως, για τις λέξει που προέρχονται από την αρχαία και αυτό το λεξικό και όλα τα άλλα ετυμολογικά λεξικά αναφέρουν απλώς ότι η λέξη αυτή είναι αρχαία. Δεν την ετυμολογούν. Ο Ανδριώτης που είναι ο πατέρας του ετυμολογικού λεξικού, ξαναλέω, 1951, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, γράφει μια παρατήρηση που θα ήθελα να τη διαβάσω. Μια έλλειψη της πρώτης έκδοσης ήταν το ότι στάθηκε πολύ διστακτική απέναντι στις αρχές ή μεταγενέστερες λόγιες λέξεις που η παιδεία ξανάφερε στη νέα μας γλώσσα και που ολοένα πληθύνονται από τότε που αναγνωρίσαμε στη Δημοτική το δικαίωμα να τις αφομοιώνει γραμματικά και έτσι ο λαός δεν βρίσκει πια καμιά δυσκολία να τις μαθαίνει και να τις μεταχειρίζεται σαν καθαρά δημοτικές. Καινοτομία της νέας έκδοσης είναι η αυθονότερη παράθεση των λέξεων αυτών διαλεγμένων πάντα με το υποκειμενικό κριτήριο της χρησιμότητάς τους στην πνευματική μας ζωή. Άρα δεν είναι μόνο οι αρχαίες που δεν είχε, αλλά και οι λόγιες. Είχε ένα μειωμένο αριθμό mm -hmm. λέξεων και ο ίδιος ο Ανδριώτης, ένας πολύ έντιμος και μεγάλης δυνάμεος γλωσσολόγος, αναγνώρισε την έλλειψη αυτή και την αποκατέστησε ο ίδιος εν ζωή, όπως χρωστάμε στον Νικόλαο Ανδριώτη το καλύτερο βιβλίο που έχει γραφεί για την γλώσσα των Σκοπίων της νυν Βόρειας Μακεδονίας. Έχει γράψει το πρώτο εκτεταμένο βιβλίο και αποκαθιστά τα πράγματα πρώτος ο Νικόλαος Ανδριώτης. Έχετε γράψει και εσείς ένα βιβλίο. Και εγώ έχω γράψει. Μακεδονική γλώσσα. Έχω γράψει, ναι. αλλά ξεκίνησαν όλα με τον Νικόλαο Ανδριώτη και του το, το οφείλουμε αυτό Βέβαια. και το μνημονεύω. Μετά έχουμε λεξικά πολύ έγκυρα, όπως είναι αυτό το λεξικό της κοινή νεοελληνικής του Ιδρύματος Μανώλη Τριανταφυλίδη. Mm. Αυτό το λεξικό είναι λεξικό ερμηνευτικό. Δηλαδή σημασίες, δεν είναι σημασίες, οι σημασίες των λέξεων, αλλά Μάλιστα. περιέχει επίσης τις ετυμολογίες των λέξεων. Μάλιστα αυτά τα έχει δουλέψει ο συνάδελφος ο κύριος Πετρούνιας, ένας εκλεκτός συνάδελφος και έχει έγκυρες ετυμολογίες μόνο ότι πάλι οι λέξεις που είναι αρχές και λόγιες και λόγιες αλλά κυρίως οι αρχές λέξεις, όχι οι λόγιες, οι αρχές λέξεις δεν ετυμολογούνται γιατί θεωρούνται ότι πρέπει να πάει κανείς σε ένα λεξικό της αρχαίας γλώσσας. Μετά είναι το δικό μου λεξικό, το οποίο είναι το πρώτο, ας το πω, εκτενές αναλυτικό ετιμολογικό λεξικό, γιατί το λέω και ιστορία των λέξεων, με σχόλια, με ένθετα, 1658 σελίδες. Τι διακρίνει το λεξικό μου και γιατί μου πήρε πολύ χρόνο και μεγάλο κόπο. Όλες οι λέξεις της ελληνικής, όποια και αν είναι η προέλευσή τους, είτε είναι αρχαίες, είτε είναι λόγες, είτε νεότερες, έχουν την ετιμολογία τους. Δηλαδή, αν πάω σε μια λέξη που είναι αρχαία, ουρανός, γη, θάλασσα κλπ, έχει την ετυμολογία. Δεν λέω απλώς ότι είναι αρχαία, να παραπέμψω σε ένα λεξικό της αρχαίας, αλλά έχω δουλέψει πάρα πολύ και αυτό το λεξικό είναι για όλες τις λέξεις που χρησιμοποιούμε σήμερα στη Νέα Ελληνική, ασχέτως προελεύσεως. Κύριε Καθηγητά, με συγχωρείτε, αλλά ποια Ελληνίδα και ποιος Έλληνας όταν ακούσει τη λέξη ουρανός, η γη θα φανταστεί, θα σκεφτεί ότι αυτή είναι αρχαία. Είναι οι λέξεις μέσα στην καθαμιλουμένη, από έτσι, τον Όμηρο. Έτσι, έτσι. Και εκεί λοιπόν που έχει την απορία αυτή η λέξη πώς προήλθε, από πού ξεκινάει, τι είναι εκεί εγώ βοηθάω, διότι δίνω όλες τις πληροφορίες από την έγκυρη επιστημονική ετυμολογία. Έχουμε και το λεξικό του αϊμνίστου Εμμανουήλ Κριαρά. Αυτό το λεξικό είναι λεξικό της μεσεωνικής δημόδους γραμματείας από το 1100, από τα πτωχοπροδρομικά, τα κείμενα του πτωχοπροδρόμου, του προδρόμου, και φτάνει στο 1669, δηλαδή στην πτώση της Κρήτης του Οθωμανούς. Είναι ένα πολύτιμο λεξικό, βρίσκεται στον 21ο τόμο στη λέξη «συνεορτάζω». Και έχουν βγει και δύο τόμοι οι οποίοι έχουν πολύ συνοπτικά το υλικό του μεγάλου αυτού λεξικού. Δηλαδή ο αείμνηστος Κριαράς μας προσέφερε τον Θησαυρό των Λέξεων από το 1100 μέχρι το 1669, όχι μόνο τις σημασίες των λέξεων και πώς απαντούν στα κείμενα και παραθέματα, αλλά μας δίνει και σε κάθε λίμα την ετιμολογία των λέξεων. Πολύτιμο έργο. Βεβαίως και στο μεγάλο μου λεξικό, στο μπλε, το μεγάλο λεξικό, σε κάθε λέξη της ελληνικής, Έχω και ετιμολογία. Απλώς το ετυμολογικό λεξικό, αυτά είναι διευρυμένα, με πολλά σχόλια, με Μυστορικά άλλο σχόλια τρόπο. Με σχόλια κυρίως. Βεβαίως. Περιλαμβάνεται και τις λέξεις οι οποίες έχουν ελληνοποιηθεί, για να χρησιμοποιήσω τώρα έναν όρο ναι. της επικαιρότητα με τις ελληνοποίησεις Βαμπινιώτη, σας προκαλώ. <laughs> <laughs> με <laughs> προκαλείτε, ναι, κυρία ναι. Φλέσσα. Ναι, ναι. Ε, δηλαδή, εγώ βγήκα κάποια στιγμή όταν και ορθώ α... πράξατε κύριε Καθηγητά. Ναι, όταν άκουσα ότι πραγματοποιούνται rapid test με τη διαδικασία του drive-thru, είπα <laughs> ότι. Και μετά ένα click away και ένα... take away. Ναι, όλα αυτά. Και delivery. <laughs> είπα ότι στους Έλληνες ας μιλάμε όσο γίνεται ελληνικά, αλλά προσέξτε μην παρεξηγηθώ. Δεν λέω να μην υπάρχουν στα ελληνικά ξένες λέξεις. Προφανώς θα υπάρχουν. Άλλωστε εμείς έχουμε δώσει χιλιάδες ξένες λέξεις. Να μην το παρακάνουμε. αισθηση ορίων. Αυτό ήταν το νόημα της διαμαρτυρίας μου και όχι να βγω να πω πώς θα πούμε τέσσερις-πέντε λέξεις. Θέσατε όμως ε, τη γλώσσα και πάλι στο επίκεντρο των συζητήσεων και στην επικαιρότητα και ειλικρινώς... Ε, προσωπικώ, όχι μόνο εγώ, αλλά πολλέ και πολλοί νιώθουμε ευγνωμοσύνη για αυτή την παρέμβαση. Να συνεχίσετε. Πολύτιμη ήταν η παρέμβαση τη uh, Πανελλήνιας Ένωση uh, φιλολόγων, φιλολόγων, Που ήρθε ρογό σα. Έτσι, που πήρε, στην θέση, αυτή. που πήρε, θέση, γιατί έχει μεγάλο κύρο η γνώμη τη. Δεν είναι συνδικαλιστικό, είναι επιστημονική ένωση. εταιρεία. Και μια και μιλάμε για ετοιμολογία, θα τελειώσω αναφέροντας τους 13 τόμους του παπύρου, mm -hmm. όπου εκεί είναι όλες οι λέξεις της ελληνικής και εκεί πράγματι υπάρχει ετοιμολογία όλων των λέξεων και της αρχαίας. Αυτό το λεξικό ξεκίνησε με δική μου ευθύνη στην εκδοτική ομάδα της εγκυκλοπαίδειας Πάπυρο Λαρούς Βρυτανίκα. Επειδή όμως μιλάμε για την Κύπρο, την αγαπημένη Κύπρο και για την Κυπριακή διάλεκτο θα ήθελα να πω ότι και για την Κυπριακή διάλεκτο έχουμε τιμολογικά λεξικά αξιόπιστα. Είναι το ετυμολογικό λεξικό της ομιλουμένης Κυπριακής διαλέκτου, ιστορική ερμηνεία και φωνητική των λέξεων με το πονημικό παράρτημα του Κυριάκου Χατζιωάννου, ένα πολύ έγκυρο βιβλίο που αξίζει να το βλέπουν και Ελλαδίτες και Κύπροι, και υπάρχει και το βιβλίο του Κωνσταντίνου Γιαγκουλή που είναι θησαυρός κυπριακής διαλέκτου και έχει επίσης ετυμολογία των λέξεων. Και ο αείμνηστος καθηγητής Χαράλαμπος Σημεωνίδης έχει ένα λεξικό ετυμολογικό των λεγόμενων δυσπρόσιτων, των δυσκόλων λέξεων της Κυπριακής το 2017 δυστυχώς ο εκλεκτός αυτός επιστήμονας, γλωσσολόγος, έχει φύγει από τη ζωή. Αυτά λοιπόν πάρα πολύ σύντομα, γιατί μπορεί κανείς να μιλάει ώρες για τα λεξικά, όμως ας ξέρουμε πάνω κάτω τι υπάρχει και τι θα μπορούσε να δει κανείς. Μας κεντρίζεται το ενδιαφέρον, διότι άλλωστε μέσα από την ετυμολογία η λέξη γίνεται πιο διαφανής, όπως λέτε. Έτσι. Να πάμε στι ερωτήσει των μαθητριών και των μαθητών, κυρία Καθηγητά, και να ακούσουμε την Αφροδίτη. Η οποία Αφροδίτη αναρωτιέται, πότε λέμε άδεια και πότε λέμε άδεια, πότε λέμε σκιάζω και πότε σκιάζω. Υπάρχει κάποιο κανόνα για να την ακούσουμε και να της απαντήσετε. Ονομάζομαι Αφροδίτη και είμαι τη Δευτέρα Λυκείου. Θα ήθελα να σα ρωτήσω, κύριε Καθηγητά, πότε λέμε άδεια και πότε άδεια πότε σκιάζω και πότε σκιάζω. Υπάρχει κάποιος κανόνας. Αφροδίτη, δυστυχώς, κανόνας δεν υπάρχει πότε γίνεται συμπροφορά, συνείζηση και λέμε άδεια και σκιάζω και πότε προφέρουμε άδεια και σκιάζω. Συνήθως και κανονικά υπάρχει διαφορά μεταξύ του τύπου και σε σημασία που έχει υποστεί συνείζηση, συμπροφορά και του ασυνείζητου τύπου. Δηλαδή έχουμε τη λέξη εμβόλιο και εμβολιάζω που είναι ασυνείζητο αλλά έχουμε το μπολιάζω που είναι με συνείζηση, με συμπροφορά αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει κανόνας. Λέμε χίλια, αλλά θα πούμε χιλιετία συνήθως τις λόγιες λέξεις του τυπικού λόγου έχουμε τον ασυνείζητο τύπο, δηλαδή λέμε καρδιά, αλλά το γιατρό που έχει να κάνει με την καρδιά τον λέμε καρδιολόγο και την επιστήμη καρδιολογία. Δεν λέμε καρδιολόγος, καρδιολόγος. Λέμε έννοια σου, αλλά είναι η έννοια της λέξεως. Λέμε κάποιον ότι είναι δόλιος αλλά μπορεί να γίνει και συμπαθής ως δόλιος. Έχουμε το υγεία, αλλά και το γεια σα που είναι η υγεία. Επομένως, ξαναλέω για την Αφροδίτη και για τους τηλεθεατές μας. Δεν υπάρχει δυστυχώς κανόνας πότε μια λέξη συνηζάνεται, συμπροφέρεται και πότε όχι. Είναι το γλωσσικό μας αίσθημα των ομιλητών της ελληνικής γλώσσας που Ξέρει, δηλαδή έχει αφομοιώσει τις λέξεις που παθαίνουν συνείζηση και τις λέξεις που δεν έχουν συνείζηση. Να. Είναι μια δυσκολία. Ναι. Και η δυσκολία ιδίως είναι για τους ξένους. Φανταστείτε έναν ξένο που μαθαίνει ελληνικά και αν περάσουμε και στην ανάλυση της γλώσσας με υπολογιστές που έχω ασχοληθεί με αυτό το θέμα, εκεί μας είναι πάρα πολύ δύσκολο να βλέπουμε ποιε έχουν υποστεί συνείδηση και ποιε όχι. Ναι, πράγματι και στον τονισμό. Δηλαδή, όταν γράφει μία, το τονίζει. Όταν γράφει μία, δεν πρέπει να το τονίζει όταν γράφει μονοτονικό. Έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά. Μία και το λέτε. Θα έλεγα ότι το μεν μία, μία φορά, μία δόση, μία. Αυτό είναι ένα αόριστο άρθρο, ένας μία ένα, ενώ αν θέλω να τονίσω τη λέξη και να την κάνω αριθμητικό, τότε θα πω μία που σημαίνει όχι δύο, όχι τρεις. Δηλαδή, εάν βάλω τον τόνο στο μία, όταν πω το ασυνείζητο, είναι έμφαση για το μία, όχι δύο, τρεις. Αν πω μία μέρα, τότε είναι το αόριστο άρθρο. Τελείως διαφορετικό η συνηζημένη και η ασυνείδητη μορφή. Ναι, ναι. Και στο ποιο επίση. Βεβαίω. Θα πούμε ποιο, αλλά δεν θα πούμε ποιο ήρξα το χειρόνα δίκον, θα πούμε ποιο. Έτσι, βεβαίω. Το οποίο ποιο βγήκε βέβαια από το οποίο. Ναι. Λοιπόν, α μην. Ξεκινή. συνεχίζουμε. Συνεχίσουμε <laughs> με την... Τα, τα περί ναι, ναι. Να πάμε στην Κύπρο τώρα και να ακούσουμε την απορία της Αγγελικής, η οποία διερωτάτε, γιατί στην Κύπρο προφέρουμε το νη στο τέλος των ουσιαστικών και λέμε χορκόν, παιδίν, στόμαν, ενώ δεν προφέρεται το νη αυτό στην κοινή ελληνική γλώσσα. Κύριε Παπινιώτη, καλησπέρα. Ονομάζομαι Αγγελική και φύτω στη Γάμα Λυκείου. Ήθελα να σας ρωτήσω γιατί στην Κύπρο προφέρουμε το γράμμα νη στο τέλος των ουσιαστικών, παραδείγματος χάρη στόμαν, παιδίν, χορκόν, ενώ στην κοινή ελληνική γλώσσα δεν το προφέρουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Η αγαπητή φίλη από την Κύπρο φύγει ένα θέμα πάρα πολύ γνωστό και στους Ελλαδίτες εδώ που ξέρουμε ότι οι Κύπροι προφέρουν πάρα πολύ το νη σε καταλήξεις λέξεων. Αυτό θίγει, άλλωστε λέμε ότι η Κυπριακή είναι η διάλεκτος του νη, τόσο χαρακτηριστικά. Τι συμβαίνει δηλαδή. Στην ελληνική γλώσσα είχαμε το νη σε πολλέ καταλήξει όταν κλείνουμε ονόματα, ρήματα κλπ. Ιδίω τα ονόματα. Τι συνέβη λοιπόν. Σιγά σιγά από του χρόνου τη κοινή το νη άρχισε να σιγάται, να μην προφέρεται. Κάτι που τελειώνει στην κοινή ελληνική γύρω στον 18ο αιώνα. Τι γίνεται όμως με την Κυπριακή. Με την Κυπριακή συνεχίζει να προφέρεται το «η» όχι μόνον εκεί που έχει συγγυθεί. Ας πούμε είχαμε στα αρχαία ελληνικά την λέξη πες και το υποκοριστικό με ίων πεδίων. Το πεδίων λοιπόν στα βυζαντινά χρόνια με συγκοπή του έγινε παιδίν. Το παιδίν το λέγαμε για πολλούς αιώνες στο Βυζάντιο έπαψε όμως να προφέρεται το νη και έτσι φτάσαμε στο παιδί. Ε, στην Κύπρο εξακολουθούν να λένε παιδίν και να λένε χορκόν, το χωριό, και να λένε το φυτόν και να λένε μωρόν και να λένε άνθρωπον και ναύτην και νόμον και χώμαν ακόμη και σώμαν ακόμα που δεν έχει νη. Δηλαδή πολλές φορές χρησιμοποιείται το νη σε μία επεκτεταμένη μορφή Ακόμα και σε λέξεις που δεν υπήρχε. Είναι πολύ χαρακτηριστικό και έτσι η Κύπρος μας αποζημιώνει για τα νη που χάσαμε σε όλη την ελληνική γλώσσα. Έχετε δίκιο. Επειδή είπατε οπές, να πούμε αυτό το δέλτα ότι προκύπτει από τη γενική του παιδό σου, διότι φαντάζομαι κάποιες φίλες και κάποιοι φίλοι μπορεί να αναρωτιούνται πώς προέκυψε το παιδί. Ναι. Να πάμε στην ετοιμολογία τώρα, κύριε καθηγητά, σε μία λέξη που είναι τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα, ο Χριστός, ο Ιησούς και ο Εμμανουήλ. Για μιλήστε μας λοιπόν και πιστέψτε με, δεν θα σας ευχηθώ Merry Christmas και Happy New Year. Όχι. Καλά Χριστούγεννα. Λυπηθείτε <laughs> με. Έτσι, όχι. Καλά Δεν θέλω να μας λιποθυμίσετε λοιπόν, εδώ πέρα. <laughs> Καλά Χριστούγεννα. Εξαίρετη γελιογραφία, οφείλω να ομολογήσω. Ναι, ναι, ναι. Ο Κώστας ο Μητρόπουλος ναι, ναι. με βάζει να λιποθυμώ ε, επειδή κάποιος αντί να μου πει καλά Χριστούγεννα μου λέει Merry Christmas. Έτσι. Λοιπόν, ε, ε, μέσα στην υπερβολή της γελιογραφίας υπάρχει η σάτυρα η οποία είναι καλοδεχούμενη από μεγάλους γελιογράφους, σκητσογράφους, ανθρώπους που έχουν προσφέρει πολλά. Χριστούγεννα λοιπόν είναι μια νεότερη mm -hmm. λέξη με μεγάλη διαφάνεια. Χριστού γένα, η γένα του Χριστού. Και μόνο που το λες καταλαβαίνεις γιατί μιλάς. Πράγμα που δεν ισχύει με το Christmas επί παραδείγματι, γιατί το Christmas είναι από το Christ ο Χριστός και εκείνο το μας είναι εορτή σημαίνει και θεία λειτουργία. Επομένως είναι η θεία λειτουργία και μετά η εορτή του Χριστού Χριστούγεννα με την αγγλική λέξη. Εμείς κάποια στιγμή το είπαμε και Χριστουγέννη ημέρε. Δεν επικράτησε αυτό. Υπάρχει και στα αγγλικά λένε Christmas days. Υπάρχει και στα γερμανικά Weihnachtstage. Λοιπόν υπάρχουν mm -hmm. αλλά δεν επικράτησε έμεινε τα Χριστούγεννα. Οι Γάλλοι, οι Γάλλοι μιλάνε για το Νοέλ το οποίο πάει στο Natalis dies δηλαδή γενέθλια ημέρα. Εκεί τονίζεται ημέρα γενεθλίων. Μια άλλη προσέγγιση. Στα γερμανικά, Weihnachten. Τι είναι το Weich, το πρώτο το συνθετικό της λέξης, ο Άγιος. Nacht και πληθυντικός Nachten, οι νύχτες. Επομένως το Weihnachten και Weihnacht είναι οι Άγιες νύχτες, αυτό που λένε Χριστούγεννα στα γερμανικά. Πάμε τώρα στη λέξη Χριστός, την κεντρική λέξη για την χριστιανοσύνη για τα Χριστούγεννα, για όλη την πίστη μας. Μας έχετε εξηγήσει και το όνομα, πότε γράφετε το Χριστός με γιώτα σε προηγούμενη εκπομπή και πότε με ήτα. Βεβαίως, ας το θυμίσουμε και αυτό. Τι σημαίνει η λέξη Χριστός. Χριστός είναι από το ρήμα χρύο με γιώτα, είναι ο κεχρισμένος, δηλαδή αυτός που φέρει το χρήσμα του σωτήρος. Αυτό είναι και είναι μετάφραση απόδοση του εβραϊκού Μεσσίας που σημαίνει σωτήρ, σωτήρας. Και έχουμε τη λέξη Ιησούς, Ιησούς είναι Γέσουα στα εβραϊκά και είναι ότι ο Γιαχβέ, ο Θεός, είναι σωτηρία. Και στο Ευαγγέλιο, τι διαβάζουμε στο καταματθέον, και καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν, αυτός γαρ σώσει τον λαόν, το Γέσουα. Αλλά λέμε και Εμμανουήλ, η άλλη ονομασία του Χριστού, από το εβραϊκό Ιμάνου Ελ, που σημαίνει ο Θεός είναι μαζί μας, και πάλι από το Ευαγγέλιο, το κατά Ματθαίον, «Ιδού υπαρθένος εν γαστρι έξι και τεξεται ιών και καλέσου συν το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο εστιν με θερμινευόμενον με ο Θεός» το Εμμανουήλ. Και από το Εμμανουήλ το Μανώλης το οποίο θα πρέπει να γράφεται με όμικρον και όχι με ωμέγα, διότι το ου δεν μπορεί να δώσει ωμέγα, έδωσε ο και γράφεται σωστά με όμικρον. Χρόνια τους πολλά και όλες. σήμερα εορτάζουν. Χρόνια πολλά. Σε γλώσσα. Μικρή διακοπή και επανερχόμεθα. σε κοινό γλώσσα. Φίλες και φίλοι, επιστροφή στη γλωσσική μας εκπομπή με τον καθηγητή γλωσσολογίας, κύριο Γεώργιο Βαμπινιώτη. Κύριε καθηγητά, θα ήθελα να διαβάσω στα από το βιβλίο σας η γλώσσα μας, 180 κείμενα για τη γλώσσα από το κέντρο λεξικολογίας, το εξή. Ο πυρήνας της γλώσσας είναι το ρήμα. Οι ενέργειες δηλαδή, οι πράξεις, οι δραστηριότητές μας, οι καταστάσεις μας, γύρω από τις οποίες κτίζεται ο λόγος μας. Όντως, ζούμε στο βασίλειο του ρήματος, κύριε καθηγητά. Έτσι γράφω στο βιβλίο μου, ναι. ότι ζούμε στο βασίλειο του ρήματος. Με ποια σημασία που μου δίνει και την ευκαιρία να κάνω μια εξίσωση, να πω γλώσσα ίσον ρήμα. Δηλαδή ότι η γλώσσα στηρίζεται... Εν γέννη. Εν γέννη κάθε μορφή γλώσσας στηρίζεται εν γέννη στο ρήμα. Γιατί. Γιατί η ζωή του ανθρώπου στηρίζεται σε αυτό που έλεγε ο Ηράκλητος και μετά ο Αριστοτέλης στο γίγνεσθε, στην αλλαγή, στην μεταβολή, στην δράση. Αυτή είναι η ζωή μας. Αυτό όμως τη γλώσσα το δηλώνει το ρήμα. Επομένως η βάση της γλώσσας και στην ανάλυση είναι το ρήμα. Όλα τα άλλα είναι γύρω από το ρήμα. Θα θυμάστε από το σχολείο τι λέμε. Ότι δεν μπορούμε να έχουμε μία πρόταση, δηλαδή ένα νόημα, χωρίς να υπάρχει ρήμα. Εκτός Λέβαια. αν εννοείται. Εκτός αν εννοείται, ναι. Αυτό είναι άλλο. Χωρίς ρήμα δεν υπάρχει πρόταση. Η βάση, ο πυρήνας είναι το ρήμα και γύρω από αυτά έρχονται το υποκείμενο, το αντικείμενο, δηλαδή πρόσωπα πράγματα τα οποία εξειδικεύουν. Όλα τα άλλα είναι εξειδίκευση του ρήματος. Σε μια μεγάλη αναλυτική επιστημονική γραμματική που έχουμε συντάξει από κοινού με τον καθηγητή στη Σορβόνη, τον Χρήστο τον Κλέρι, σε αυτή τη μεγάλη μας γραμματική λέμε ότι η βάση είναι το ρήμα και όλα τα άλλα είναι εξειδίκευση του ρήματος. Γι' αυτό και τι λέμε, υποκείμενο του ρήματος, προσέξτε είστε και φιλόλογος, Υποκείμενο του ρήματος. Δεν λέμε ρήμα του υποκειμένου. Δηλαδή, όλα γύρω από το ρήμα. Αντικείμενο του ρήματος. Συμπλήρωμα του ρήματος. Όχι ρήμα του αντικειμένου. Το επίρρημα, επίσης, που Έτσι. είναι κλασικό. Κλασικό το επίρρημα που Διαφάνει είναι... Διαφανέστατη λέξη. Βεβαίως, είναι αυτό που τίθεται πάνω στο ρήμα και το εξειδικεύει χρόνος, αιτία, τόπος κλπ. Και δεν είναι τυχαίο, κυρία Φλέσσα ότι για τις κατηγορίες του ρήματος, την πρώτη κατηγορία, τα ρήματα του τύπου γράφω, τρέχω, παίζω. Ξέρετε πόσους τύπους έχουμε στα ελληνικά, να το ακούσουν οι τηλεθεατές μας. 285 τύπους. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Είναι η προσπάθεια να δηλώσουμε, να δώσουμε πληροφορίες που αφορούν στο ρήμα για να ετοιμάσουμε και να χτίσουμε την πρόταση, δηλαδή τα στοιχεία που είναι γύρω από το ρήμα, ξεκινώντας πάντοτε από το ρήμα. Το ίδιο το ρήμα, κέντρο της πρότασης, έχει τα λεγόμενα, πως τα λέμε στο σχολείο, παρεπόμενα. Δηλαδή, όταν λέω έφυγε, το έφυγε, λέμε πρώτα πρώτα πρόσωπο, ότι είναι τρίτο πρόσωπο. Τρίτο πρόσωπο σημαίνει δεν είναι ο μιλητής, δεν είναι ο ακροατής, είναι ένα άλλο πρόσωπο. Και τι είναι ενικό, ενώ το έφυγαν είναι πληθυντικό. Μετά, τι δηλώνει το έφυγε, χρόνο. Παρελθοντικό χρόνο. Μπορεί να δηλώσει παροντικό ή μελλοντικό. Και τι άλλο δηλώνει το έφυγε σε σχέση με το έφευγε. Το έφευγε κάθε μέρα είναι επανάληψη ή συνέχεια. Το έφυγε είναι μία φορά κάτι στιγμιαίο, κάτι συνοπτικό. Και τι άλλο δηλώνει το έφυγε. Μία πράξη που είναι σίγουρη, είναι βεβαία, είναι μία δήλωση αυτό, ενώ θα έφυγε, να έφυγε, ας έφυγε, είναι άλλες μορφές δήλωσης, είναι η λεγόμενη τροπικότητα. Οι τρόποι που παρουσιάζουμε το ρήμα, παλιά τα λέγαμε εγκλήσεις. Τέλος, έχουμε τη διάθεση του ρήματος, αν είναι κάτι ενεργητικό, μεταβατικό ή είναι παθητικό, δηλαδή είναι τόσο μεγάλη σημασία του ρήματος, Ωστε έχει και υποκατηγορίες για να εξειδικεύουν πρώτα-πρώτα το ίδιο το ρήμα και εν συνεχεία όλα τα άλλα που το ακολουθούν. Προτείνω, έπειτα από αυτήν την ρηματική διαφώτιση, να πάμε. Όχι στις ρηματική ερωτήσεις. δήλωση. Oh, oh, δεν όχι, κάνω ρηματική καθηγητά. δήλωση. Διαφώτιση. Κάποια στιγμή θα μιλήσουμε Βεβαίως. για αυτού τους όρους. Ναι, ναι, φυσικά, δεν το είπα τυχαία. Ήταν πρόκληση και αυτή. Ωραία. Να περάσουμε στις ερωτήσεις των μαθητριών και των μαθητών και να ακούσουμε την Αύρα, η οποία αναρωτιέται το επίθετο βαθιά, ας πούμε βαθιά θάλασσα, βαθιά νερά, γράφεται με ε, γράφεται με ι, υπάρχει κάποιος κανόνας, ποιο είναι ο κανόνας. Με λένε Αύρα, είμαι στη Δευτέρα ηλικίου και θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο καθηγητή το εξή. Το επίθετο βαθιά, όπως λέμε βαθιά θάλασσα, γράφεται με γιώτα ή με ει, Ποιος είναι ο κανόνας? Η Άβρα λοιπόν που αναρωτιέται για τη θάλασσα και τα νερά. Η Άβρα <laughs> έχει μία κέρια Βέβαια. ερώτηση γιατί... Το γράφουμε βαθιά... παλιά το βαθιά εδώ που τα λέμε με εψιλονιώτα. Ναι. Εγώ το θυμάμαι που είμαι Το αρχαία. γράφουν πολύ με ι. Θα σας πω ότι εξακολουθώ. Διότι ναι. κρατάω εκείνο το ε, ο βαθύς του βαθέως. Ναι, επειδή το θηλυκό είναι η βαθία, επειδή λέμε ναι. βαθιά, κάποιοι θεωρούν ότι το βαθία έγινε βαθιά Έλα όμως που δεν είναι ακριβώς έτσι. Για πείτε μας λοιπόν. Λοιπόν, τι συμβαίνει. Ας πάμε στο ουδέτερο, το βαθύ πληθυντικό στα βαθέα. Mm -hmm. Και αντί για τα βαθέα, στην ομιλουμένη τι λέμε, τα βαθιά. Τι έγινε λοιπόν. Η κατάληξη έα, η υπέστη συνήζηση, συμπροφέρθηκε δηλαδή, και το βαθιά το γράφουμε με γιώτα, Όπως λέμε η μιλέα, η μηλιά και το γράφουμε με γιώτα, έτσι τα βαθέα, τα βαθιά με γιώτα. Τι συμβαίνει τώρα με το θηλυκό. Δεν είναι η βαθία που έγινε βαθιά, διότι στα μεσαιωνικά χρόνια ξέρουμε ότι το η βαθία έγινε η βαθέα, η πλατεία. Άρα πέρασε και αυτό ο τύπος του θηλυκού από μορφή σε «α» όπως είναι το ουδέτερο τα βαθέα, έγινε και η βαθέα και μετά η βαθιά. Άρα είναι το ίδιο όπως τα βαθιά του πληθυντικού και όπως και το επίρρημα κλπ. Θα γραφεί με γιώτα γιατί είναι προϊόν συνείζησης από τον τύπο βαθέα στον οποίο εξελίχθηκε το θηλυκό η βαθία. Βλέπετε η ιστορία της γλώσσας όταν την παρακολουθούμε... Δίνει και την ορθογραφία. Δίνει και την ορθογραφία. Yeah. Άρα δεν είναι ότι προστίθεται ένα ΙΑ στο τέλειος ΙΑ. Okay. Είναι okay. okay. μία μεταλλαγή από το βαθέα σε βαθιά. Έτσι. Να πάμε τώρα στην Κύπρο και να ακούσουμε την απορία της Σαβιάνας. Αχ, αχ Σαβιάνα μου. Ακούμε λέει πάρα πολλές φορές και συχνά, όχι μόνο στην Κύπρο, φοβούμε παντού και στην Ελλάδα. Μιλήσαμε με τον Πάτερ, συναντήσαμε τον Πάτερ, ήλθε ο Πάτερ. Αμάν πια αυτό ο Πάτερ, δεν κλείνεται η λέξη, αναρωτιέται η Σαβιάνα. Και εμεί μαζί πρέπει να πω. Καλησπέρα σα, κύριε καθηγητά. Ονομάζομαι Σαβιάνα και είμαι μαθητρία της Δευτέρα Λυκείου. Θα ήθελα να σα υποβάλω το εξή ερώτημα. Ακούμε συχνά να λέγεται «Μιλήσαμε με τον Πάτερ» ή «Ήλθε ο πάτερ. Είναι σωστή η λέξη πάτερ. Δεν κλίνεται. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Αχ, σαβιάνα! μου. Καημός. Είναι μεγάλος ο καημός. Ξέρετε γιατί πρέπει να προσέξουμε. Γιατί αν υπάρχει μία γλώσσα που είναι κατεξοχήν κλητή, δηλαδή έχει ένα τεράστιο πλούτο καταλήξεων της κλήσεως, ονομάτων, ρημάτων, επιθέτων κλπ. Είναι η ελληνική. Δεν μπορείς λοιπόν σε μια τέτοια γλώσσα να πας και να καθιερώσεις ή να χρησιμοποιείς τύπους άκλητους. Είναι ο πατήρ ή ο πατέρας, του πατρός ή του πατέρα και η κλητική όταν μιλάμε σε κάποιον άνθρωπο της εκκλησίας ή γενικά στον πατέρα είναι πατέρα ή αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τον εκκλησιαστικό τύπο, τον λόγιο τύπο, θα πούμε πάτερ. Πάτερ σώσον ημάς. Δεν θα πούμε... Και το πάτερ ημών που λέμε. Και το πάτερ ημών είναι χαρακτηριστική περίπτωση. Δεν μπορώ να πω ο πάτερ, του πάτερ τον πάτερ. Λοιπόν, είναι κάτι που αξίζει να το προσέξουμε για το λόγο που είπα, διότι στην πραγματικότητα αλλάζουμε την κύρια δομή, χαρακτήρα της ελληνικής γλώσσας που είναι η κλίση και όχι η ακλίσια. Ίσως είναι προτιμότερο κύριε καθηγητά να λέμε ο πατέρας, αλλά επειδή στη συνείδηση των περισσοτέρων ο πατέρας είναι ένας όρος που επιφυλάσσουμε, τον κρατάμε για τον δικό μας πατέρα, είναι δύσκολο να πούμε για έναν ποιμένα θρησκευτικό ο πατέρας και λέμε ο πάτερ, πηγαίνουμε στο λόγιο. Αλλά δεν ξέρουν τα περισσότερα παιδιά πώ κλείνεται ο πατήρ. Μα είναι ο πατήρ του, πατρός. Τον... Μα πού να το ξέρουν Α, τα νέα ναι, ναι, παιδιά. Ναι. Εντάξει. Είναι ένα θέμα, αλλά. Είναι ένα πρόβλημα. Πρέπει να το αντιμετωπίσουν. Πού να ξέρουν ότι είναι τρίτη κλίση. Τέλο πάντων. Α προχωρήσουμε σε ένα νέο κεφάλαιο που εισάγεται σε αυτέ τι γλωσσικέ μα συζητήσει και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο για όλε και για όλου μα. Που είναι οι σημασιολογικέ διαφορέ κύριε καθηγητά, κρίσιμο. Γιατί γλώσσα ίσον σκέψη. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να είμαστε ακριβείς. Και να πάμε σε λέξεις όπως αποκομιδή, προσκομιδή, ανακομιδή, μετακομιδή και συγκομιδή. Και να μας εξηγήσετε πώς αυτή η διαφορετική πρόθεση αλλάζει το νόημα της λέξεως. Κέρια η παρατήρηση, γι' αυτό θέλησα να εισαγάγουμε αυτό το τμήμα στις εκπομπές μας, διότι μια δυσκολία που αντιμετωπίζουμε οι ομιλητές της γλώσσας, μιας καλλιεργημένης γλώσσας, που έχει σύνθετα, που διαφέρουν μόνο στην πρόθεση, αλλά που έχουν διαφορετική σημασία, είναι η ελληνική γλώσσα. Στο λεξικό μου για τα συνώνυμα και αντίθετα, κάτι το οποίο το αντιμετωπίζω συστηματικά, είναι ακριβώς οι διαφορές των λέξεων, στα σημασία βέβαια, των λέξεων που ακούγονται κοντά με την έννοια ότι διαφέρουν ως προς την πρόθεση ή κάτι άλλο. Αυτό λοιπόν ήθελα να το συζητήσουμε. Ναι, ας ξεκινήσουμε από την αποκομιδή. Ναι. Ε, συνέχεια ακούμε για την αποκομιδή των απορριμμάτων. Τι σημαίνει αποκομιδή, μεταφέρω μακριά από μένα, Πηγαίνω σε διαφόρου χώρου. Το χωρίς, πω εξάλλου. Έτσι. Είναι διαφανέστατο. Αποκομιδή των απορριμμάτων. Πάμε τώρα στην προσκομιδή. Ξέρουμε λοιπόν από την Εκκλησία ότι στο μυστήριο τη Θεία Ευχαριστία υπάρχει η διαδικασία τη προετοιμασία του μυστηρίου αυτού με τον άρτο, με τον ίνο και γίνεται η προσκομιδή. Δηλαδή η προσφορά του Άρτου και του Ίνου, του Σώματος και του Αίματος, του Χριστού, όπως πιστεύουμε στον Χριστιανισμό. Ναι. Αυτό λέγεται προσκομιδή. Και έχουμε και τα προσκομίδια που είναι αυτό που δίνουν μετά στα μνημόσυνα που είναι το, ναι. το πρόσφορο. Και μιλάμε για την προσκομιδή των τιμίων δώρων. Πάμε τώρα στη λέξη ανακομιδή. Αύριο θα γίνει η ανακομιδή των οστών του Τάδε στο πρώτο νεκροταφείο. Τι σημαίνει λοιπόν ανακομιδή. Μεταφορά των αστών νεκρού στο ωστεοφυλάκιο. Ανακομιδή είναι το ένα. Έχουμε και την μετακομιδή που είναι κοντά. Όταν μιλάμε για λείψανα Αγίων, για την mm -hmm. κάρα κλπ. Λέμε η μετακομιδή της κάρας των λείψανων, του σκηνώματος του Αγίου. Αυτές Έχει ειδική σημασία. Αυτές οι δύο λέξεις ανακομιδή και μετακομιδή. Συνδέονται και έχουν αυτή την ειδική χρήση. Διακομιδή. Όταν κανείς αρρωστήσει, πάθει κάτι έρχεται το ασθενοφόρο και τον διακομίζει, γίνεται διακομιδή των τραυματιών των ασθενών στα, των νοσοκομεία. Των ασθενών στα νοσοκομεία. Τι σημαίνει λοιπόν διακομιδή, μεταφορά σε νοσοκομείο ή κάπου με ε, μεταφορικά μέσα. Και τέλος, ευτυχώς μιλάμε για τη συγκομιδή, των καρπών, δηλαδή αυτών που παίρνουμε από τη γη, η συγκομιδή των καρπών ακολούθησε τον θερισμό. Άρα όλες αυτές οι λέξεις έχουν ως βάση το κομίζω, δηλαδή το φέρω, αλλά σε κάθε λέξη υπάρχει μια διαφορετική χρήση διαφορετική σημασία. Ναι, ίσω να δούμε και το πέμπο κάποια στιγμή, γιατί και εκεί έχουμε πολλά τέτοια Βεβαίως. παραδείγματα με το αναπέμπο, αποπέμπο κτλ. Βεβαίω. Προπέμπο. Ναι. Και επίση ένα άλλο κεφάλαιο συζητήσεων, οι γραμματικέ δυσκολίε. Και σε αυτό θα ήθελα να πω, να σταθώ ότι. Αντιλαμβάνεστε την ανάγκη που έχουν οι φίλε και οι φίλοι να μα λύνετε απορίε και τι είναι το ορθό, τι είναι το λάθο, και να δούμε, κύριε καθηγητά, αυτό το διαφορετικό που το έχουμε και με το εισάγω και το εισαγάγω. Να θα συμμετέχω, να θα συμμετάσχω. Πώς και πότε τα χρησιμοποιούμε. Κυρία Φλέσα, ως δημοσιογράφος ξέρετε ότι μας καθοδηγούν οι ανάγκες των τηλεθεατών. Μας το έχουν ζητήσει επανειλημμένως. με επιστολές, με διάφορα σχόλια, σχόλια κλπ. Τι θέλουν τέτοιες δυσκολίες να επιμείνουμε. Λοιπόν, ας εισαγάγουμε στην εκπομπή μας αυτές τις γραμματικές δυσκολίες. Και καλώς θέτεται το συμμετέχω και συμμετάσχω. Πότε λέμε θα συμμετάσχω, να συμμετάσχω και πότε θα συμμετέχω, να συμμετέχω. Εάν είναι πολλές φορές επανάληψη, τότε λέμε συμμετέχω, θα συμμετέχω. Θέλω να συμμετέχω σε όλες τις συνεδρίες του σώματος. Σε όλες θέλω να συμμετέχω. Επειδή όμως έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον η αυριανή συνεδρία, θέλω να συμμετάσχω, μια φορά, στην αυριανή συνεδρία. Επομένως, το να ή θα συμμετέχω έχει επανάληψη ή έχει διάρκεια. Το να ή θα συμμετάσχω είναι για μια φορά. Αυτή η διαφορά είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί είναι διαφορά ποιού ενεργείας αν έχω επανάληψη ή έχω κάτι που είναι συνοπτικό για μία φορά και είναι κέρια δήλωση στο ρήμα της ελληνικής. Και σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να θυμόμαστε ότι ο ένας τύπος είναι για πολλές φορές και επανάληψη να θα συμμετέχω, ο άλλος ο τύπος είναι για μία φορά να θα συμμετάσχω σε μία εκδήλωση, σε μία συνεδρία, σε κάτι. Ναι. Όπως και το βάλιο που μας έχετε εξηγήσει, πολλές φορές δύο λάμδα, ήταν ερώτηση αν θυμούμε ενό παιδιού, μία φορά ένα λάμδα. Και εκεί είναι πιο δύσκολο κυρία Λέσσα, γιατί ακούγεται το ίδιο. Εδώ τουλάχιστον δεν ναι. ακούγεται το ναι. ίδιο, εκεί είναι η διαφορά και στην ορθογραφία ότι η επανάληψη έχουμε πει είναι δύο λάμδα, μία φορά ένα λάμδα. Ναι. Εδώ είναι διαφορετική τύπη, αλλά είναι το ίδιο πρόβλημα. Ναι θέλω να μου επιτρέψετε εδώ να παρακαλέσω αυτήν την εταιρεία παραγωγής ενέργειας η οποία κάνει μία διαφήμιση στην τηλεόραση και λέει να παράξουμε ενέργεια, διαφήμιση τηλεοπτική και να μας υπενθυμίσετε ότι δεν υπάρχει να παράξω. Μη πούμε δεν υπάρχει, διότι από τη στιγμή που χρησιμοποιείται. Να το μαζέψουμε, κύριε καθηγητά. Θα... Α προσπαθήσουμε να το μαζέψουμε. Από τη στιγμή που χρησιμοποιείται από έναν αριθμό αρκετά μεγάλο ομιλητών, δεν μπορούμε να πούμε δεν υπάρχει. Θα πούμε όμως ότι ένας προσεκτικός ομιλητής... Τηλεοπτική λοπτική διαφήμιση. Α, να πούμε και να εξάξει λίγο. Ε, ακριβώς, επειδή ο κίνδυνος είναι αν πάω στα σύνθετα του άγω, εισάγω, δεν μπορώ να πω να εισάξω, ούτε να εξάξω, γι' αυτό καλό είναι... Όπως θα πω θα εισαγάγω, να εισαγάγω, να εξαγάγω, να πω και θα παραγάγω αντί παράξω. Θα παράγω. Ναι. Παράγουμε. Διάρκεια. Ναι. Αν είναι επανάληψη είναι να παράγω και αν είναι μια φορά να παραγάγω, όπως λέμε να εισαγάγω, να εξαγάγω. Πάντως είναι ένας τύπος που πρέπει να δεχτούμε ότι έχει αρχίσει και χρησιμοποιείται αρκετά από ομιλητές της ελληνικής. Αλήθεια είναι αυτό. Α, οφείλουμε όμως να λέμε ότι δεν είναι ένας ορθός τύπος. Επίσης, πολλές φορές βλέπουμε το συγγνώμη με ένα γάμα. Δηλαδή, σε λίγο θα γράψουμε και το συγγραφέα με ένα γάμα, θα γράψουμε και το συγγενής με ένα γάμα. Εάν... Δημόσια, στο δημόσιο λόγο. Χάνετε έχει... τη διαφάνεια της λέξεως, γι' αυτό με βλέπετε να διαματίρομε Έχετε... με εντόν ως μαθητριά σας. Έχετε δίκιο. Είμαι πιο σκληροπυρηνική από εσάς. Έχετε δίκιο εάν από το συγγνώμη αφαιρέσω το πρώτο γάμα που είναι το συν και γνώμη, ότι έχω την ίδια γνώμη με σέναν, γι' αυτό και σου ζητάω συγγνώμη για κάτι που έκανα. Επειδή λοιπόν στην προφορά δεν προφέρεται τόσο έντονα, δεν σημαίνει θα το διώξω από την από ορθογραφία. το συγγραφέα, από το συγγενή. Έτσι είναι και πού οδηγεί αυτό σε αλλίωση. Το της, σε λεξικά. Σε μορφή των λέξεων. Δεν πειράζει, αφού το γράφουμε και το λέμε, το γράψουμε και με ένα γάμα. Διαμαρτύρομαι. Διαμαρτύρεστε με το δίκιο σα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τη συγγνώμη, δεν μπορώ να τη γράψω με ένα γάμα, διότι δήθεν δεν προφέρεται. Εάν δεν γράφω στα ελληνικά ότι δεν προφέρεται, αυτή η ορθοδοξία προφοράς, θα πρέπει να με οδηγήσει σε μια τελείως διαφορετική εικόνα της ελληνικής ορθογραφίας. Θα πάμε σε μια απαιτητική λέξη, η οποία δεν έχει αυτά τα προβλήματα, που είναι η λέξη επιλήψιμος. Τι σημαίνει επιλήψιμος. Επιλήψιμος σημαίνει αξιοκατάκριτος, δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει κάνει κάτι το οποίο δεν είναι αποδεκτό είναι επιλείψιμο, αξιόμεμπτο, όπως αξιόμεντο, γράφεται αξιόμεντο. στο λεξικό σας, λεξικό των πιο απαιτητικών λέξεων Έτσι, της Νέας Ελληνικής, 4.000 δύσκολες λέξεις, ευλουτίστε το λεξιλόγιό σας. Και έχουμε κάποια παραδείγματα, κύριε καθηγητά, θα μου επιτρέψετε. Σε κάθε περίπτωση, η προτροπή σε τυχερά παιχνίδια, είναι και των ημερών, είναι επιλείψιμη. Εξήγησα πως και εγώ έχω κάνει στο διαδίκτυο λίγους καλούς φίλους, χωρίς να συμβαίνει τίποτε το πονηρό και το επιλήψιμο μεταξύ μας. Θυμίζω ότι αυτά είναι παραδείγματα από τον δημόσιο λόγο. Έτσι. Και θα μου επιτρέψετε να διαβάσω... Έχουμε ένα κομμάτι από τη Δημουλά. Οφείλουμε. Οφείλουμε. Αναρωτιέμαι. Την κακολόγησε κανείς την επιλήψιμη ελπίδα. Κανείς εκτός από εκείνη την παλαιών αρχών απελπισία. Τι ωραία, τι ωραία η Δημουλά, ξέχαστη. Θα ήθελα ah. να πω, θα ήθελα να πω ότι το επιλείψιμος uh, πάει πίσω σε ένα ρήμα το οποίο είναι το «επιλαμβάνω» και στη μέση φωνή «επιλαμβάνομαι». Αυτό το «επιλαμβάνομαι» Σημαίνει στρέφομαι εναντίον κάποιου γιατί έχει κάνει κάτι κακό. Από το επιλαμβάνομαι λοιπόν το επιλείψιμο. Τώρα, υπήρχε στην αρχαία γλώσσα το επιλαμβάνω. Το επιλαμβάνω το οποίο λέγεται για νόσο. Και ποια λέξη έχουμε από το επιλαμβάνω, Την επιληψία. Η επιληψία, από το επιλαμβάνω που σημαίνει καταλαμβάνω ξαφνικά προσβάλλω έρχεται να δώσει το επιλαμβάνω την επιληψία, την γνωστή νόσο, την οποία έλεγαν οι αρχαίοι Ιερά Νόσο. Και ο Ιπποκράτης έχει βιβλίο περί ιερής Νόσου. Εφημιστικά. Ναι, εφημιστικά για την επιληψία από το επιλαμβάνω. Από το επιλαμβάνομαι είναι το επιλήψιμος, αλλά έχουμε και το επιλαμβάνεται η τάδε αρχή του θέματος, που σημαίνει ασχολείται, εξετάζει, το αναλαμβάνει. Βλέπετε πόσες σημασίες αναφύονται σε μία λέξη και αυτές βγαίνουν στη συζήτησή μας. Ναι. Ήθελα να πω αυτός ο στεναγμός, το «αχ» που είπα για την Κική Δημουλά, είναι γιατί αυτή η γραφίδα σταμάτησε να γράφει, δυστυχώς. Να περάσουμε στα αντιδάνεια, κύριε καθηγητά, και στη λέξη «πάστα». Πάστα, Πάσο, πάσο το ρήμα που σημαίνει πασπαλίζω, αλλά και στολίζω. Mm -hmm. Από το πάσο είναι και η παστάς, η παστάδα, το νηφικό κρεβάτι και το νηφικό δωμάτιο, το στολισμένο. Λοιπόν, από το πάσο έχουμε το παστός που σήμαινε κάτι πασπαλισμένο με... Με αλεύρι Αρχαία και λοιπά. Λέξη, Αρχαία λοιπόν. Άρα, λέξη Άρα όταν πηγαίνουμε σε ένα ιταλικό εστιατόριο για να φάμε μία πάστα, να ξέρουμε τι τρώμε τελικά έτσι. <laughs> Ότι θα πάμε τελικά... <laughs> να φάμε παστό. Θα πάμε στο παστός, το οποίο στο θηλυκό είναι η παστή και με αναβιβασμό του τόνου πάστη και από το πάστη το ιταλικό πάστα. Άρα η πάστα πάει στο πάστη που είναι το θηλυκό του παστή με αναβιβασμό τόνου, το δε παστή είναι ο παστός και το παστός το πάσο. Αυτή η πορεία, η ιστορία των λέξεων, βλέπετε είναι εκπληκτική. Ξεκινάει και ποιο θα έλεγε σήμερα θα πάμε πάστα και πάστα και λοιπά, ιταλικό, ιταλικότατο. Στοιχηματίζεις, ναι. Βέβαια. Ένα <laughs> πιάτο <Ιταλικό>, πάστα. <laughs> Βέβαια, ιταλικότατο και ωραιότατο. Αλλά αυτό πάει πίσω στα ελληνικά, το πήραν οι ξένοι του έδωσαν μία παρεμφερή ή διευρυμένη σημασία, άλλοτε πιο στενή σημασία και το παίρνουμε εμείς πίσω ως αντιδάνειο. Να λοιπόν η περιπέτεια Αυτή τον είναι λέξα. η περιπέτεια. Αυτή είναι η περιπέτεια. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά κύριε καθηγητά για μία ακόμη γλωσσική διαφώτιση. Εγώ ευχαριστώ και να πούμε και πάλι χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλά λοιπόν σε προσκυνώ γλώσσα φίλες και φίλοι.